Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ζητήσατε την παρέτηση του Υπουργού. Φυσικά. Καταρχήν, δεν ζητήσαμε ως μια διαδικασία που έχει να κάνει με την απρέπεια να αποφασίζει η νομοθετική εξουσία για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό ήταν η τελευταία σταγόνα, αν θέλετε, του Υπουργού Υγείας. Αυτό σχετίζονταν κυρίως με μία σειρά ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και που αφορούν βεβαίως τους δημότες και συμπολίτες μας, είτε ευπαθείς είτε αδύναμες ομάδες πληθυσμού. Ναι. Και είναι σίγουρο ότι πέραν αυτής της τελευταίας σταγόνας έχει να κάνει με το ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μία φάση μιας μεγάλης έξαρσης του ιού Ι1Ν1, όπου καμία... Περισσότεροι από 100 καταρχήν έχουν χάσει τη ζωή τους. Γίνεται μέσα από την δημόσια υγεία του Υπουργού Υγείας. Θα έλεγα ότι με την αφαίρεση 200 κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, με την αδυναμία του Υπουργού να έχει αντικαταστήσει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα την δυνατότητα να στελεχωθεί με έμψυχο υγειονομικό δυναμικό και 50 με 60 άτομα σήμερα να βρίσκονται έξω από την πόρτα των μονάδων εντατικής θεραπείας και με την έξαρση της γρήπης. Και φυσικά θα σας πω, κύριε Στεριόπουλε, στον απόλυτο βαθμό, ο καθήλυν αρμόδιος της δημόσιας υγείας σήμερα στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Υπουργός Υγείας Γιάννης Ξανθός. Σωστά. Σημαίνει τι? Μπορεί τα νοσοκομεία σήμερα να είναι ακέφαλα από διοικητές που πρόωρα τους έδιωξε χωρίς να τους αντικαταστήσει άμεσα με άλλους στην πιο σημαντικότερη περίοδο του έτους, μέσα από τις εξάρσεις των νοσημάτων, μέσα από τις επιδημίες, μέσα από τις αδυναμίες ενός συστήματος που ουδέποτε έχει συνεδριάσει οι διοικήσεις των νοσοκομείων με τους διοικητές των ΔΥΠΕ και με τον Υπουργό για να αντιμετωπίσουν τα φλέγοντα ζητήματα της υγείας. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήσαμε και βεβαίως θα ζητήσουμε και από τον Πρωθυπουργό, γιατί θα συνεδριάσουν και οι ιατρικοί σύλλογοι γι' αυτό, την παρέτηση κυρίου Ξανθού. Όσον αφορά όμως το ζήτημα της υγείας με την τοπική αυτοδιοίκηση, και χθες έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δημάτων Ελλάδος με την παρουσία μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι σαφές ότι ήταν ηθικά μια απρεπής της κυβέρνησης διαδικασία, όπου χωρίς καμία διαβούλευση εγκρυπτό, θα έλεγα νύχτα, φέραν μια τροπολογία προς ψήφιση που θα γινόταν ή θα γίνει το Σάββατο, αλλά και σε κάθε περίπτωση μέσα από μια αδυναμία της αυτοδιοίκησης να ισοσκελίσει τα δικά της έσοδα αφού τα έχει περικόψει η κεντρική κυβέρνηση, να της βάλει κι άλλα βάρη τα οποία θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες αν συμβεί, αν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πάντως, κύριε Πατούλη, δείξατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύναμη που έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αν δεν κάνω λάθος πριν από λίγο είχαμε αναδίπλωση του Υπουργού, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε είναι αυτό που υπαγορεύεται από δική μας διαδικασία της καθημερινότητας, να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και να ξέρουμε στον εγκύτερο βαθμό τα προβλήματα και ποιες λύσεις θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας ανάλογα με τον ρόλο που έχει. Και ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να παίζει με τα ζητήματα της υγείας και της ζωής ή του θανάτου. Διότι περί αυτού επρόκειτο. Όταν αυτή τη στιγμή έρχεται ο κύριος υπουργός να περάσει μια τροπολογία επειδή δεν μπορεί να διοικήσει ενδεχομένως, κατανοητό, θα πρέπει όμως να φύγει. Ή επειδή δεν του φτάνουν τα οικονομικά και να τα δώσει σε κάποιους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διοικήσουν τέτοιους οργανισμούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία κατακριτέα και με ομόφωνο τρόπο αυτή η κατακριτική διάθεση της αυτοδιοίκησης ανεδείχθηκε με ομόφωνο τρόπο, επαναλαμβάνω, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δημοτικών Ελλάδος χθες.
Θέλω να επιμείνω λίγο στην στροφή, στην αναδίπλωση του Υπουργού, που λέει ουσιαστικά ότι δεν είναι υποχρεωτική η τροπολογία, αλλά εθελοντική. Τονίζοντας μάλιστα ότι κάποιοι, λέει, ζήτησαν να έχουν τη δυνατότητα αυτή. Αλλά εσείς απαντήσατε ζητώντας του να αποκαλύψει ποιοι αυτοδιοικητικοί έκανε το σχετικό αίτημα, σωστά? Βεβαίως. Μένουμε εδώ και 2-24 ώρα, τρίτο πάει σήμερα, που λέμε στον κύριο Ξανθό να μας πει ονόματα και διευθύνσεις. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέμε στον κύριο Ξανθό, υπάρχει ένα κεντρικό όργανο στο οποίο οφείλει να διαβουλεύεται για να πάμε ενωτικά και όπως πρέπει τη χώρα στην πιο δύσκολη φάση που περνάει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Θα σας πω επίσης ότι το δυνητικό το οποίο λέει ο κύριος Ξανθός είναι προφάσεις αναμαρτίας, διότι αντιλαμβάνεστε όταν σε πετσοκομμένους προϋπολογισμούς των Δήμων που δεινοπαθούν να ισοσκελίσουν τα έσοδα και τα έξοδα και μάλιστα γίναν και κόκκινοι κάποιοι. Βάλεις και την ενδυνάμει δυνατότητα των Δήμων χρηματοδοτούν νοσοκομεία, άρα τις ελλείψεις τις χρηματοδοτικές της κεντρικής εξουσίας του κράτους που οφείλει εκ του συντάγματος να συντηρεί τη δημόσια υγεία των νοσηλευτηρίων και των κέντρων υγείας, αντιλαμβάνεστε ο πολίτης αμέσως θα στραφεί προς τις πόρτες των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων και θα ζητάει εδώ και τώρα χρήματα που δεν έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει για τα νοσοκομεία των περιοχών. Αντιλαμβάνεστε αναπτύσσει ένα κοινωνικό αυτοματισμό τη άνευ προηγουμένου, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τους Δήμους, γιατί για τους Δήμους μιλούμε, εμάς μας βρίσκει παντελώς αντίθετους, παρά το ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ουσιαστική συζήτηση ανάληψης ευθυνών και του κομματιού της υγείας ως αυτοδιοίκηση μέσα από όρους, προϋποθέσεις, ζυμώσεις, διαβουλεύσεις για το απότερο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή, Πρόεδρε, και εύχομαι καλή δύναμη. Πάντως αποδεικνύει η ΚΕΔΕ ότι κάθε φορά που χρειάζεται να πατήσει γερά πόδι και έχει τόσο δίκιο όσο έχετε σε αυτό το, θέμα, τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Πατούλη. Εμείς θα μείνουμε στο χώρο της ΙΕ.